Το φως που διαπνέει την ιστορία των Ελλήνων και του κυπριακού ελληνισμού μέσα από το βροντερό όχι του 40 και το έπος της Εθνικής Παλιγγενεσίας έλουσε τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση του Συνδέσμου των Αγωνιστών του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟ Καλεμεσού. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, ο Υπουργός Μεταφορών, ο οποίος εξήρε την ηρωική αντίσταση των Ελλήνων στους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Ο ελληνικός λαός έδωσε το φωτεινό παράδειγμα της αντίστασης και της προάσπισης των θεμελιώδων αρχών της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης που κληρονόμησε από τους αρχαίους Έλληνες. Το όχι φανέρωσε το μεγαλείο της ψυχής του Έλληνα. Ο Σύνδεσμος Αγωνιστών Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού τίμησε διακεκριμένες προσωπικότητες του τόπου. Προσωπικότητες οι οποίες συνέβαλαν στη συντήρηση της εθνικής συνείδησης, την προαγωγή του ελληνοκεντρικού φρονήματος και αγωνίζονται άοκνα για την απελευθέρωση της Κύπρου. Ξεχωριστή ψηφίδα η παρασημόφόρηση με τον Μεγαλόσταυρο της Εθνικής Παλιγγενεσίας 1821-2021 του Προέδρου του Συγκροτήματος Δίας και της τηλεόρασης Σίγμα Κώστα Χατζικοστή. Το πορτρέτο αλλά και άγνωστες πτυχές του Κώστα Χατζικοστή σκιαγράφησε στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Σταύρος Σταύρου. Είναι άνθρωπος ελεύθερος, ακέραιος, αυτοτελής και απόμακρος. Φρόνημα είναι συνειδητός πανέλληνας και πειθαρχεί μόνο στη συνείδησή του. Ο κύριος Σταύρου, αναφερόμενος στο λειτουργήμά του, τον χαρακτήρισε ακάματο μελετητή, πρωτοπόρο και ως τον άνθρωπο που έφερε νέο πνεύμα στη δημοσιογραφία. Είχε σημαντική συμβολή στην πορεία της πατρίδας μας. Και θα έχει, διότι με τις εμπειρίες που σας ανέφερα, με τον χαρακτήρα που έχει, θα είναι πάντοτε ο άνθρωπος τον οποίον πρέπει να σεβόμαστε και να ακούμε. Στην αντιφώνησή του, ο κύριος Χατζικοστής αναφέρθηκε στα μηνύματα των εθνικών επετείων και στην ατέρμονη πάλη του κυπριακού ελληνισμού για απελευθέρωση. Η απελευθέρωση της Κύπρου. Αυτά διδάσκουν οι επέτειοι. Οι επέτειοι διδάσκουν εκκούν την θάνατο, ελευθερία θάνατο. Δεν διδάσκουν τη συνομιλία να τονίσα. Απευθυνόμενος στον Υπουργό της Κυβέρνησης και στον Πρόεδρο του Κυβερνώντος Κόμματος, Αβέροφ Νεοφύτου, υπέδειξε την ευθύνη τους έναντι της πατρίδας. Τραγικές στιγμές που περνάνε. Και εσείς είστε κυβέρνησης και εσείς είστε το στήριγμα της κυβέρνησης. Κάνετε ό,τι έκανα και το 21 και το 40 και το 55. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν και άλλες διακεκριμένες προσωπικότητες του τόπου για τη συνεισφορά τους. Η τελετή απονομής έλαβε χώρα στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. Εσωτερική ενότητα και επιμονή.